Χθες ήταν γεμάτος με δυνάμεις καταστολής, σήμερα είναι γεμάτος με φοιτητές που δείχνουν την ελληνική μας. Που δείχνουν για ακόμα μία φορά ότι ο φοιτητικός μας σύλλογος είναι ζωντανός και διεκδικεί, αγωνίζεται. Χθες που βρισκόμασταν στο χώρο της σχολής μας, είδαμε να ανοίγουν οι κεντρικές πύλες και να μπαίνουν στη σχολή πάνω απλά ΜΑΤ, δύο δημιουργίες ΜΑΤ, να έρχονται σαν στρατός με τις ασπίδες τους, με τα χέρια στο όπλο, για να μαζέψουν λίγα παιδιά. Την προσπάθεια της κυβέρνησης, της κοσμητείας, της ΔΑΠ, να μας τρομοκρατήσει, να καταστήλει τον αμώνα μας, να μην ακουστούν τα δίκαια αιτήματά μας για δημόσια και δωρεάν παιδεία, τον αγώνα που κάνουμε για τις ζωές και το μέλλον μας, για τα πτυχία μας. Ήρθαν μέσα στη σχολή, μας είπαν ότι με μήνυση του που κατέθεσε ο Κοσμήτορας πρέπει να βγούμε από το κτίριο και μετά, αφού βγήκαμε, αφού μας περικύκλωσαν με τις ασπίδες τους, άρχισαν να μας τραποκίζουν, συνάδελφοι. Εκείνη την ώρα έφταναν και παιδιά για να δείξουν την αλληλεγγύη τους, για να το αποτρέψουν αυτό από το να συμβεί. Και άρχισαν να μας πρόχνουν, να χτυπάνε παιδιά, για να μας αναγκάσουν να μπούμε στις κλούβες. Σε κλούβες που υπήρχαν μέσα σακούλες, με χημικά και με κρότου λάμψης, τα οποία θα τα έρχναν πού. Όμως εμείς, που μας πήγαν στο τμήμα, ήμασταν σε όλη τη διάρκεια ψύχρεμοι και περήφανοι, συνάδελφοι. Περήφανοι για τον δίκαιο αγώνα μας. Και περήφανοι για εσάς που ήρθατε από κάτω και μας στηρίξατε στο δίκαιο της αλληλεγγύης. Και σκεφτόμασταν πώς θα πει σήμερα κιόλας να οργανώσουμε τη δράση μας. Πώς θα υλοποιήσουμε τις αποφάσεις της Γενικής μας Συνέλευσης της Παρασκευής. Πώς θα πλημμυρίσουμε την Πέμπτη την Αθήνα στα προπήλαια. Είναι μία ακόμα απάντηση ότι δεν μας τρομοκρατεί καμία κυβέρνηση, καμία κοσμητεία, καμία Βρετανία, ούτε και οι δυνάμεις της καταστολής που στέλνουν. Για τα δίκαια αιτήματά μας και για τον αγώνα για τις ζωές και τα πτυχία μας. Πάμε λοιπόν να υλοποιήσουμε την απόφαση που πήραμε την Παρασκευή και να πλημμυρίσουμε πραγματικά την Πέμπτη την Αθήνα.